Περισσότερες από 5.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Γυναίκες που νόσησαν ή συνεχίζουν να δίνουν τις μικρές και μεγάλες μάχες τους με τον συχνότερο καρκίνο του γυναικείου πληθυσμού επιμένουν ότι η πρόληψη και η θετική στάση ζωής είναι τα συστατικά της νικηφόρας πορείας. Βρέθηκα εκεί το 2022 και έκανα μία δευτεροπάθεια αργότερα με την οποία έχω μάθει να ζω, να κινούμαι και να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να χαμογελώ. Η Μαρία Λαμπάκη, πρώην ιδιοκτήτρια σχολής τουριστικής εκπαίδευσης στα Χανιά, 2 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση και μετά από ένα χειρουργείο που της άλλαξε τη ζωή, μοιράστηκε τη δική της ιστορία στην εκδήλωση ενημέρωσης για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού στην κατάμεστη αίθουσα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Δεν θα πω ότι είμαι ευγνώμων που νόσησα, θα πω όμως ότι μέσα από αυτά τα μαθήματα ζωής άλλαξα εσωτερικά και εξωτερικά και μπόρεσα να αξιολογήσω, να επανεκτιμήσω και να αγαπήσω λίγο παραπάνω εμένα, τις γυναίκες και τη ζωή. Στον ανηφορικό δρόμο του αρχικού σοκ της διάγνωσης, των δυσκολιών των θεραπείων και του συνεχούς αγώνα για ζωή, καθοριστικό ρόλο παίζουν όλοι οι ιατρικοί κλάδοι που εμπλέκονται με τον καρκίνο και την πρόληψή του. Σαφώς, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι επιθετικός. Ευτυχώς, υπάρχουν πολύ σπάνιες μορφές επιθετικού καρκίνου του μαστού. Για να πούμε ότι έχουμε σίγουρη εξέταση και να είμαστε καλυμμένες από χρόνο σε χρόνο, πρέπει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο έλεγχο. Εκεί είναι το μυστικό. Και αυτό είναι καθήκον του γιατρού. Η ανακάλυψη των λεγόμενων γονιδιακών υπογραφών ήρθε να ανατρέψει την σταθερά ακολουθούμενη χημειοθεραπεία και να δώσει στοιχεία αναφορικά με τον κίνδυνο υποτροπής. Έχουν ανακαλυφθεί οι γονιδιακές υπογραφές, που είναι κάτι πάνελ γονιδίων που γίνεται από τον ιστό του μαστού, οι οποίες μας ενημερώνουν, στον πρώιμο βέβαια καρκίνο του μαστού, αν οι γυναίκες χρειάζονται χημειοθεραπεία ή όχι. Αυτό ήταν μια επανάσταση, διότι παλαιότερα αυτές οι γυναίκες θα κάνανε χημειοθεραπεία. Η αυτοεξέταση με ψηλάφιση του μαστού από πολύ νεαρή ηλικία μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο στην πρώιμη διάγνωση. Θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνεται κάθε μήνα για όλη της τη ζωή. Από την ηλικία σχεδόν των 20 ετών πρέπει να αρχίσει να κάνει την αυτοεξέταση, ούτως ώστε με την πάροδο του χρόνου, αν το κάνει αυτό μία φορά κάθε μήνα, αμέσως θα αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει στο μαστό της. Να ενημερώνονται οι γυναίκες για τη χρησιμότητα των εξετάσεων αυτών. Εξάλλου έχουμε πει πολλές φορές, η πρόληψη σώζει ζωές. Όσο νωρίτερα διαγνωστεί ένας καρκίνος του μαστού, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας.